Καλή μου φίλη, γεια σας και πάλι. Πριν πω στο θέμα του βίντεο, πρώτα θέλω να απαντήσω στον αγαπητό αδελφό Βάιο που παρεξηγήθηκε μετά από τον έλεγχο που του έχω ασκήσει. Θα ήθελα να πάει στον Εκκλησιαστικό, στις Παροιμίες Σολομώντος, στο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στο κεφάλαιο 12-21, να δει εκεί πέρα που γράφει ότι όποιος δεν δέχεται τον έλεγχο είναι άφρονας. Παναλαμβάνω, λέει εκεί, στις Παροιμίες Σολομώντος, κεφάλαιο 12-1. Όποιος δεν δέχεται, λέει, τον έλεγχο είναι άφρονας. Να το δει για να καταλάβει τη σφάλη μέσα από την Αγία Γραφή. Περνάμε τώρα στο θέμα του βίντεο, το οποίο έχει να κάνει με τη λεγόμενη φαρμακεία και τα λεγόμενα φάρμακα που το 99,9,9,9,9 και πάει το καθεξής των Ελλήνων λαμβάνει έστω ένα ντεπών, μία ασπιρίνη για τον πονοκέφαλο, για το βαρύ κεφάλι, για το βαρύ σβέρκο, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Έστω ένα το λαμβάνει. Εγώ στην προσωπική μου έρευνα που έκανε εκτός από μένα, δεν έχω βρει κάποιον άλλον ώστε να μην λαμβάνει έστω ένα φάρμακο. Και σε αυτό το βίντεο θα δούμε ποια είναι η πρακτική της φαρμακείας, ποια είναι τα φάρμακα και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που εγκυμονούν. Πάμε! Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στους γυραιότερους έχουν καταφέρει και κύριες οι γιαγιάδες να τις κάνουν να κουβαλάνε μία τσάντα μόνο και μόνο για να κουβαλάνε τον πάκο με τα φάρμακα που τους έχουν χορηγήσει οι δίθεν γιατροί. Ναι, μπαίνουμε και σε τέτοια θέματα, σε όλες τις παγίδες του διαβόλου θα μπούμε, να τις αποδομήσουμε, να τις καταρρύψουμε, να τις φανερώσουμε στην ανθρωπότητα χωρίς φόβο. Μπαίνουμε να φανερώσουμε όλες τις παγίδες του διαβόλου και τώρα φτάσαμε στη λεγόμενη φαρμακεία και όχι στα φαρμακεία. Τα φαρμακεία είναι τα κέντρα τα οποία πολλούνται τα φάρμακα από την πρακτική της μαγείας η οποία γίνεται στις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Γίνεται η πρακτική της φαρμακείας εκεί και βγάζουν τα φάρμακα με την πρακτική της μαγείας η οποία λέγεται φαρμακεία και κατόπιν τα χορηγούν στα και στα τοπικά φαρμακεία των πόλεων και πλέον υπάρχει κάθε φαρμακείο για κάθε γειτονιά, έχει πάρει πια τόσο έξαρση αυτή η τακτική, αυτή η λεγόμενη μαγεία, η πρακτική της μαγείας, η φαρμακεία. Αν ανοίξουμε όμως τώρα να δούμε ένα λεξικό, εμείς εδώ ανοίξαμε τη Wikipedia που είναι το πιο κοινό λεξικό του ίντερνετ, βλέπουμε ότι η φαρμακεία είναι η χορήγηση κάποιου δηλητηρίου, αν θυμάμαι καλά, δεν το βλέπω τώρα μπροστά μου, αλλά το νόημα το θυμάμαι που γράφει, είναι η χορήγηση κάποιου δηλητηρίου, είναι η φαρμακεία, με σκοπό το θάνατό του. Η εγκληματική ενέργεια, χορήγηση κάποιου δηλητηρίου, με σκοπό το θάνατό του. Επομένως βλέπουμε ότι φάρμακο είναι από το φαρμάκι που λέμε, το φάρμακο, και δεν θα πει σε καμία περίπτωση το φάρμακο αυτό που θέλουν να σας περάσουν στα μυαλά ότι είναι το θεραπευτικό μέσο. Θα μου πείτε τώρα γιατί δεν έχουν αλλάξει τη λέξη και την έχουν κρατήσει φάρμακο εκ της φαρμακείας που ένας γνώστης των πραγμάτων μπορεί να καταλάβει ότι τα φάρμακα είναι φαρμάκια και δεν είναι θεραπευτικά μέσα. Γι' αυτό δεν μπήκανε και στον κόπο να αλλάξουν το όνομα, δεν μπορούν άλλωστε, είναι δεμένοι να έχουν κρατήσει αυτό το όνομα από τους συμπαντικούς νόμους τους οποίους ο Θεός έχει δημιουργήσει και πρέπει να κρατήσουν το όνομα, ώστε να τα παίρνετε εις γνώσεις σας, να αρρωσταίνετε εις γνώσεις σας, να πεθαίνετε πρόωρα εις γνώσεις σας και να γίνετε θυσία, πρόωρη θυσία στα δαιμόνια εις γνώσεις σας, με την πρακτική της φαρμακείας, η οποία είναι μαγεία. Σας το λέω, είναι μαγεία, έχει σκοπό τον πρόωρο θάνατο, εξαπλώνεται πολύ στις ειδωλολατρικές περιοχές, η πρακτική αυτή της φαρμακείας και κατακλείζει κάθε ειδωλολατρική πόλη. Αρκεί να δείτε φίλοι μου το σήμα που έχουν στα φαρμακεία. Ποιο είναι το σήμα των φαρμακείων, ποιο είναι? Είναι ο αρχαίος όφης.
Ο Όφης ο αρχαίος που πλανά την οικουμένη όλη, ο αποκαλούμενος διάβολος και σατανάς. Από εκεί καταλαβαίνετε, σας τα έχουν όλα στα μάτια σας, το μόνο που μένει να κάνει είναι να ξεστραβωθείτε και να διώξετε από μέσα το φόβο και να αποβάλλετε κάθε κακό. Που ένα από αυτά πολύ, τα πολύ σοβαρά είναι ο εθισμός στα φάρμακα. Όπως έχουμε πει, υπάρχουν τα λεγόμενα ειδωλότητα στο προηγούμενο βίντεο. Μια πιο γρήγορη τακτική για πιο γρήγορο θάνατο από τα ειδωλότητα είναι η πρακτική της φαρμακίας, της μαγείας, η οποία ονομάζεται φαρμακεία. Πάμε να δούμε τώρα, φίλοι μου, στην Αγία Γραφή τι μας λέει για την φαρμακεία. Πάμε να δούμε πρώτα στο Δευτερονόμιο 18:9. Πάμε στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 18, στίχος 9, να δούμε τι μας λέει για την πρακτική της φαρμακείας. Όταν μπείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος Σωστός, δεν θα πρέπει να μάθετε να τηρείτε τα βδελερά έθιμα εκείνων των εθνών. Δεν θα βρεθεί κανάς ανάμεσά σας που να προσφέρει το γιο του την κόρη του να καούν θυσία ή που να ασκεί μαντεία ή ονοσκοπία ή απόκρυφες τέχνες ή φαρμακεία. Κανείς δεν πρέπει να γίνει μάγος ή εξορκιστής ή φαρμακός εννοεί. Εδώ η μετάφραση είναι μάγος, αλλά κανονικά λέει φαρμακός. Ή εξορκιστής πνευμάτων, μάντης ή νεκρομάντης. Όποιος τα κάνει αυτά είναι μισητός στον Κύριο. Άλλος εξαιτίας αυτών των δελερών πράξεων θα διώξει ο Κύριος αυτά τα έθνη από μπροστά σας. Πρέπει λοιπόν να είστε απόλυτα πιστοί στον Κύριο το Θεό σας. Όπως βλέπουμε εδώ, τη φαρμακεία και τους φαρμακούς δεν τους θέλει ο Κύριος. Δεν τους θέλει. Τα θεωρεί βδελίγματα. Πάμε να δούμε τώρα στους Γαλάτες. Στην προς Γαλάτες επιστολή κεφάλαιο 5 στίχος 19. Να δούμε τι λέει και εκεί για τους φαρμακούς. Εσείς βέβαια είστε τα θύματα, γιατί τρώτε τα φάρμακα της φαρμακείας που σας έχουν πει ότι είναι θεραπευτικά μέσα, αλλά στην ουσία δεν μπορούν να αλλάξουν το όνομα. Φάρμακο το λένε εκ της φαρμακείας, γιατί είναι δεμένοι, όπως σας έχω πει, με βάση τους νόμους του σύμπαντος, τους οποίους ο Θεός έχει δημιουργήσει. Και όταν εσείς τα λαμβάνετε, γνωρίζοντας ότι αυτά που λαμβάνετε είναι φάρμακα από την πρακτική της φαρμακείας, της μαγείας αυτής, τότε η ευθύνη βαραίνει μόνο εσάς σε ό,τι και αν πάθετε και δεν έχει ευθύνη κανένας άλλος. Και φυσικά θα είστε ανυπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως, ό,τι και να βάζουν μέσα στα φάρμακα, μπορεί να σας βάζουν μέσα ιστούς από ανθρώπους, να σας κάνουν κανίβαλους, ώστε θα έχετε μετά να λογοδοτήσετε και για κανιβαλισμό, μπορεί να σας βάλουν μέσα τεχνολογικά προϊόντα, ό,τι άρρωστο θέλουν, ούρα, μπορούν να σας βάλουν αίμα, τα πάντα. Ό,τι θέλουν μπορούν να βάλουν εκεί. Είναι καλυμμένοι, εφόσον σας λένε ότι είναι φάρμακα και τα λαμβάνετε, είναι καλυμμένοι να βάλουν ό,τι άρρωστο τους κατέβει στο κεφάλι. Σας τα είπα, από εδώ και πέρα δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Πάμε να δούμε και στους Γαλάτες 5:19 τι λέει. Η Αγία Γραφή υπάρχει για να ξεσκεπάζει όλες τις πλάνες του διαβόλου για τον οργάνο του. Γαλάτες 5:19. Το κανάλι αυτό λέει την αλήθεια σε όλους τους τομείς, δεν κρύβει τίποτα, τηρώντας πιστά το Λόγο του Θεού, ο οποίος Λόγος του Θεού δεν κρύβει τίποτα, επομένως και εμείς δεν κρύβουμε τίποτα. Ελέγχουμε τους πάντες και τα πάντα, δεχόμαστε ευχαρίστως τον έλεγχο και εμείς. Δεν έχω πρόβλημα να με ελέγξει κάποιος, εσένα είναι χαρά μου. Αν έχω κάνει κάπου λάθος, να μου τα επισημάνετε και να τα διορθώσω. Γαλάτες 5:19. Άλλωστε έτσι πρέπει να γίνεται, δεδομένου ότι έχω δημόσιο βήμα και επηρεάζω κόσμο, είτε θετικά είτε αρνητικά, επομένως πρέπει να ασκείτε και έλεγχος προς εμένα, όπως και εγώ ασκώ έλεγχο σε κάθε άλλο δημόσιο πρόσωπο. 19. Λέει στους προς Γαλάτες 5:19, λέει και ο Παύλος, φανερά δε εσύ τα έργα της σαρκός, άτι να εστί μοιχεία, ας πάμε στο αρχαίο, εντάξει, αν και στο νέο, συγγνώμη, τα δε έργα της δεθαρμένης σαρκής πίσω είναι φανερά, είναι δε αυτά μοιχεία, πορνεία, βρωμιά, ακολασία, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρες, φιλονικής, φανατισμοί, οργές, προκλήσεις, διχόνες, φατριές, φθόνη, φόνη, μεθύσια, γλεντοκόπια και τα όμοιμα αυτά, για το οποίο σας προειδοποιώ, καθώς και σας προειδοποίησα,
ότι αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Εδώ μας το κάνει πλέον γνωστό ο Απόστολος Παύλος ότι όποιος ασχολείται με τη λεγόμενη φαρμακεία δεν θα κληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού. Αυτά για τους φαρμακοποιούς, που ουσιαστικά λέγονται φαρμακοπολιτές, θα έλεγα πιο σωστά, και όχι φαρμακοποιοί, διότι τα φάρμακα συνήθως, σχεδόν πάντα θα έλεγα, τα λαμβάνουν έτοιμα προς πώληση. Άρα φαρμακοπολιτές και όχι φαρμακοποιοί. Ωστόσο, αυτό δεν τους εξαιρεί από την ευθύνη της προώθησης της φαρμακείας. Και φυσικά τα θύματα είστε εσείς, ο υπόλοιπος κόσμος. Πάμε να δούμε τώρα το πιο σωστό εδάφιο που μας ξεσκεπάζει πια τι ακριβώς είναι η φαρμακεία στους καιρούς που ζούμε. Πάμε να το δούμε, είναι στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 18, στίχος 23. Αποκάλυψη, κεφάλαιο 18, στίχος 23. Εκεί μας φανερώνει πια την λεγόμενη φαρμακεία, την ξεσκεπάζει. 18, στίχος 23. Λοιπόν, λέει εκεί, «Και φως λίχνου δεν θα φανεί σε σένα πλέον, και φωνή νυμφίου και νύμφης δεν θα ακουστεί σε σένα πλέον, διότι οι έμποροι σου ήταν οι δυνάστες». Πάμε στο αρχαίο, δεν μου άρεσε αυτό. «Ότι οι έμποροι σου ήσαν οι μεγιστάνες της γης». Ότι οι έμποροι σου ήταν οι μεγιστάνες της γης, εννοεί της μεγάλης πόρνης. Ήταν οι μεγιστάνες της γης. Η μεγάλη πόρνη έχουμε εξηγήσει ποια είναι. Είναι τα ιερατεία, είναι το ορθόδοξο δόγμα και η παπική εκκλησία και κάθε είδους δόγμα. Και οι μεγιστάνες της, οι έμποροι της είναι οι μεγιστάνες της γης. Ποιοι είναι οι μεγιστάνες της γης, τους γνωρίζετε όλοι. Δεν είναι τα πιόνια που κυβερνούν τους λαούς, είναι οι πιο πάνω από αυτούς. Αυτοί οι οποίοι έχουν τις φαρμακευτικές εταιρείες, αυτοί οι οποίοι είναι δικές φαρμακευτικές εταιρείες, που δεν μπορώ τώρα να πω ονόματα για λόγους λογοκρίσεως του βίντεο, να μην λογοκριθεί δηλαδή το βίντεο. Και λέει πιο κάτω, αφού γνωρίζουμε ότι οι έμποροι της είναι οι μεγιστάνες της γης, λέει πιο κάτω, ότι εν τη φαρμακεία σου επλανήθησαν πάντα τα έθνη. Ότι εν τη φαρμακεία σου επλανήθησαν πάντα τα έθνη. Λέει αυτό που γίνεται, φίλοι μου, σήμερα, ότι οι μεγιστάνες της γης με τη φαρμακεία τους πλανούν πάντα τα έθνη, χορηγώντας σας τα φάρμακα της φαρμακείας, σας πλανούν και σας οδηγούν στην πρόωρη απώλεια του σώματος και της ψυχής. Αυτό συμβαίνει, φίλοι μου, και εν αυτοί αίματα προφητών και αγίων ευρέθηκε πάντων εσφαγμένων επί της γης. Και βρέθηκαν φυσικά πάνω σε μεγάλη πόρνη, λέει, αίματα προφητών και αγίων και από όλους εσφαγμένους τους φαγιαθέντες πάνω στη γη. Όπως βλέπετε, φίλοι μου, σας πλανούν, και όταν μιλάμε, και όταν το Ευαγγέλιο μιλάει για πλάνη, μιλάει για ενέργεια η οποία οδηγεί στην απώλεια. Δεν μιλάει για μια πρόσκαιρη πλάνη μικρή, η οποία θα την περάσεις και τι είχαμε, τι χάσαμε. Όταν το Ευαγγέλιο μιλάει για πλάνη, μιλάει για ενέργεια που οδηγεί στην απώλεια. Και λέει ότι εν τη φαρμακεία σου, ότι εν τη φαρμακεία των μεγιστάνων δηλαδή της γης, που γνωρίζουμε ότι οι έμποροι, ότι οι μεγιστάνες της γης, αυτών είναι τα φάρμακα, λέει ότι με αυτήν πλανείς πάντα τα έθνη. Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν είναι τυχαίο που παντού έχουν τα λεγόμενα φάρμακα, δηλαδή φαρμάκια, για να πλανούν πάντα τα έθνη. Και γι' αυτό σήμερα προωθούνται τόσο πολύ τα λεγόμενα φαρμάκια, δηλητήρια, και εσείς τα παίρνετε. Στην υγειά σας. Αυτά, φίλοι μου, για αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας βοήθησε, να σας κάνει να τα κόψετε τα φάρμακα, να μην συμμετέχετε πια στη φαρμακεία, δηλητηριάζει το σώμα και την ψυχή σας και οδηγήστε στην σίγουρη απώλεια σώματος και ψυχής. Αυτά, φίλοι μου, σας χαιρετώ.